Συνάδελφοι, συναδέλφισες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, είμαστε εδώ, συνεχίζουμε τον αγώνα μας, γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να μας γεμίζουν καρκίνο και τα κέρδη τους. Γιατί πρέπει να πει ένα τέρμα στο έσχος της φυλής. Γιατί με τον αγώνα μας πρέπει να σταματήσουμε τα νέα εγκλήματα τύπου φυλής που ετοιμάζουν στο γραμματικό. Σε χώρο ακατάλληλο από περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιά, αλλά και στα διάφορα λατομεία της Αττικής που θα αποτελέσουν νέες περιβαλλοντικές βόμβες. Να διεκδικήσουμε διαχείριση των απορριμμάτων σε όφελος του λαού. Χρειάζεται να διαφυλάξουμε την ενότητα του αγώνα μας, την κοινή πορεία δεκάδων σωματείων, συλλόγων και φορέων από όλη την Αττική. Αυτό το μέτωπο αγώνα να δυναμώσει και με νέες αποφάσεις το επόμενο διάστημα. Να διαφυλάξουμε μια μεγάλη κατάκτηση, που είναι η δημιουργία των συντονιστικών επιτροπών σε Δυτική Αττική, Δυτική Αθήνα, σε Γραμματικό, Βαρνάβα και Μαραθώνα, που εξασφαλίζει το συντονισμό και την κοινή μας δράση. Να μην περάσει ο κοινωνικός αυτοματισμός κυβέρνησης, περιφερειακής αρχής και δημοτικών αρχών που θέλουν να στρέψουν το λαό της μίας περιοχής απέναντι στην άλλη για να τη βγάζουν λάδι οι ίδιοι, για να μην καταδικαστούν οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα, για να μην υπάρξει ενωτικός ενιαίος αγώνας όλου του λαού της Αττικής με αιτήματα και στόχους πάλης που να ανταποκρίνονται στο τι μπορεί και πρέπει να γίνει προς όφελος των εργαζομένων του λαού της Αττικής. Τέτοια ζυζάνια εμφανίζονται δυστυχώς και μέσα στο κίνημα, με ορισμένους που αυτοβαπτίζονται ως συλλογικότητες, αλλά δεν εκπροσωπούν τίποτα και στηρίζουν το βασικό πυρήνα της αντιλαϊκής διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως είναι η ιδιωτικοποίηση, τα τοπικά σχέδια διαχείρισης και η καύση των απορριμμάτων. Χαιρετίζουμε όλους αυτούς που το προηγούμενο διάστημα πήραν μέρος στις δεκάδες κινητοποίησεις που έγιναν στις περιοχές μας. Χαιρετίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων στο ΣΟΤΑ ενάντια στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης που μεταξύ άλλων ανοίγει ακόμα παραπέρα τον δρόμο για ιδιωτικοποίηση στον τομέα της καθαριότητας και της διαχείρισης των απορριμμάτων, που φέρνουν νέα βάρη για τους δημότες και εξασφαλισμένα κέρδη για τις επιχειρήσεις που θα εμπλακούν. Ιδιαίτερα χαιρετίζουμε τις μαζικές κινητοποιήσεις των μαθητών στο Δήμο Φυλής, που με συλλογικές διαδικασίες συγκρότησαν το συντονιστικό τους όργανο, πραγματοποίησαν καταλήψεις στα σχολεία, κινητοποιήσεις στο Δημαρχείο, συμμετείχαν μαζικά στον αποκλεισμό της λεωφόρου ΝΑΤΟ. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, οι μάσκες πλέον έπεσαν. Το έγκλημα διαρκείας συνεχίζεται σε συνεννόηση και κεντρική συμφωνία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με πρώτη την κρατική ΕΡΤ, που συντάσσονται είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν προβάλλουν τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις. Θέλουν να τις τάξουν κι αυτές μαζί με τα σκουπίδια. Δεν βγάζουν άχνα για το νέο έγκλημα που συντελείται. Το τελευταίο διάστημα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, οι παρατάξεις του Πατούλη και της Δούρου, που στηρίζονται από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα, μαζί με γραφικούς φασίστες τύπου Τζίμερου, επικύρωσαν με την ψήφο τους την απόφαση που είχε πάρει η διοίκηση του ΕΣΝΑ, επιδιοίκηση ΣΥΡΙΖΑ, για να δημιουργηθεί νέα τεράστια χωματερή στη Φυλή, κοντά στον οικισμό Γεννηματά 2, περίπου 300 στρεμάτων, όπου θα θαυτούν τουλάχιστον 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σκουπίδια. Με την ίδια απόφαση αφήνουν ανοιχτό το δρόμο για να αξιοποιηθούν ως χιτά και χιτή ανενεργά λατομεία της Αττικής, όπως είναι αυτά του Μουσαμά, του Μελετάνη, του Τιτάν, του Σταμέλου και του Κυριακού. Ταυτόχρονα προχωράνε σε νέο έγκλημα στο γραμματικό, με τροπολογία της διοίκησης Πατούλη στη τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, υλοποιούν το σχεδιασμό για νέο χιτά στο γραμματικό που είχε ήδη δρομολογηθεί από τη διοίκηση Δούρου. Γίνεται φανερό, συνάδελφοι, ότι η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του λαού είναι ασυμβίβαστη με την κερδοφορία των λίγων. Εμείς δεν αντιδρούμε γενικά και αόριστα. Για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομήλων και διαφόρων κολάουζων τους, που έχουν συμφέροντα από τη λειτουργία του ΟΕΔΑ Φυλής και το Ποτεφρωτήρα, τα σκουπίδια τόσα χρόνια θάβονται στη Φυλή. Ενώ και πάλι για τα κέρδη τους προωθούν την καύση απορριμμάτων. Ως φθηνό καύσιμο για τις βιομηχανίες, όπως για παράδειγμα γίνεται αυτή τη στιγμή στο Βόλο. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι αντιμετωπίζουν και τη διαχείριση των απορριμμάτων ως πεδίο δόξη λαμπρό για εξασφάλιση κερδών. Αυτή είναι που όλες οι κυβερνήσεις, και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, μας τους παρουσιάζουν ως σωτήρες, ως φορείς, λέει, της ανάπτυξης, που για αυτή την ανάπτυξη εμείς οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι νέοι, οι αυτοπασχολούμενοι πρέπει
πρέπει να ξεχάσουμε τα δικαιώματά μας, τις σύγχρονες ανάγκες μας. Να συμβαστούμε να ζούμε δίπλα στο σκουπιδαριό. Να γεμίζουμε καρκίνο εμείς και τα παιδιά μας για τα κέρδη των λίγων. Αυτά τα κέρδη μπαίνουν εμπόδιο για να μην αξιοποιηθεί το επιστημονικό δυναμικό, η επιστημονική γνώση και η ανάπτυξη της τεχνολογίας, ώστε να υπάρξει διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμονα την υγεία του λαού και την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι χαρακτηριστικό ότι εν έτη 2019 ανακυκλώνεται μόνο το 15% των απορριμμάτων, ενώ και με βάση τους δικούς τους σχεδιασμούς, τα επόμενα χρόνια θα ανακυκλώνεται στην καλύτερη περίπτωση το 50%. Και το υπόλοιπο θα θάβεται ή θα καίγεται με ανυπολόγιστες συνέπειες στην υγεία του λαού και στο περιβάλλον. Από αυτό το βήμα θα θέλαμε να καταγγείλουμε τη Δημοτική Αρχή Φιλής που εκλέχθηκε με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, το Δήμαρχο Φιλής Χρήστο Παππού, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που μάλιστα πρόσφατα ο κύριος Τσίπρας τον είχε εγκομιάσει λέγοντας ότι είναι ο καλύτερος Δήμαρχος της Αττικής, για τον ιδιαίτερο ρόλο που έχουν αναλάβει από την κυβέρνηση και την περιφέρεια για να προωθούν τον απαράδεκτο σχεδιασμό τους στη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και για να καταστέλουν και να υπομονεύουν τον αγώνα του λαού της περιοχής. Γι' αυτόν τον λόγο, από το καλοκαίρι που ψηφίστηκε το νέο έγκλημα, σκόπιμα επιχειρούν να παραπλανήσουν το λαό με ψέματα, ακόμα και με πληρωμένα δημοσιεύματα. Παίζουν με τις λέξεις, λέγοντας ότι μπαίνουμε σε μεταβατικό στάδιο και ότι η οχητά φυλής κλείνει, ότι προχωράνε σε αποκατάσταση και σε απορρίπανση της περιοχής. Κάνουν το άσπρο μαύρο, βαφτίζουν το κρέας ψάρι, γιατί φοβούνται ότι ο λαός της περιοχής θα ξεσηκωθεί. Ο λαός έχει πείρα. Θυμάται όλα τα ακόλπα των προηγούμενων και των διάφορων κυβερνήσεων, περιφερειακών και δημοτικών αρχών, που όλο θα έκλειναν το χιτά φυλής και όλο το επέκτηναν. Θυμάται ότι με τις λεγόμενες μεταβατικές φάσεις φτάσαμε 60 χρόνια τώρα να ζούμε με τον καρκίνο του χιτά φυλής στη γειτονιά μας. Θυμάται τον ομό εκβιασμό που χρόνια τώρα κάνουν στο λαό της περιοχής για να αποδέχεται αυτή την κατάσταση. Στους εργαζόμενους του Δήμου που χρόνια τους λένε ότι πληρώνονται από τα αντισταθμιστικά της χωματερής και ότι αν κλείσει θα μείνουν στην ανεργία. Στους κατοίκους του Γεννηματά 2 που δεν τους δίνουν τα οριστικά παραχωρητήρια των κατοικιών τους για να τους κρατάνε στο χέρι και άλλα. Δηλαδή, μας εκβιάζουν χυδαία και μας λένε να διαλέξουμε. Θέλετε να ζείτε με τον καρκίνο ή θέλετε να ζείτε με την ανεργία. Θέλετε να ζείτε σε σπίτια δίπλα στο χιτά ή θέλετε να σας πάρουμε και τα σπίτια. Εμείς στη Δυτική Αττική είμαστε περήφανος λαός, γιατί είμαστε άνθρωποι του μεροκάματου, γιατί μαθαίνουμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με αξιοπρέπεια. Θα απαντήσουμε στους εκβιασμούς τους με ακόμα μεγαλύτερους αγώνες. Καταγγέλουμε τη Δημοτική Αρχή Ασπροπύργου που αδιαφορεί για την υγεία του λαού του Ασπροπύργου και κάνει τον ΤΑΗ, μπας και πάρει και αυτή τίποτα από την πίτα των αντισταθμιστικών. Όσο για τις δημοτικές αρχές του Μενιδίου, της Μάνδρας και της Ελευσίνας, το παίζουν αδιάφορες, λέγοντας ότι το πρόβλημα είναι μακριά, ότι δεν τους αγγίζει. Την ίδια στιγμή που η αύξηση εμφάνισης καρκίνου σε όλο το θριάσιο πεδίο βγάζει μάτι. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αυτοί που μας έχουν καταδικάσει να ζούμε δίπλα στο σκουπιδαριό, είναι οι ίδιοι που έχουν αφήσει τις λαϊκές γειτονιές των περιοχών μας χωρίς στοιχειώδεις υποδομές προστασίας, της ζωής και της περιουσίας των λαϊκών οικοκυριών. Είναι οι ίδιοι που δεν παίρνουν κανένα μέτρο για να μην πνιγόμαστε στην πρώτη βροχή, να μην γεγόμαστε στην πρώτη φωτιά, να μην τρέμουμε μήπως γίνει σεισμός. Είναι αυτοί που μας καταδικάζουν στη φτώχεια, την ανεργία και την κακοπληρωμένη δουλειά. Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι υπόθεση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων σε όλη την Αττική. Θα τους διευκόλυνε τα σκουπίδια να στηβάζονται στους δρόμους για να δικαιολογηθεί η επιβολή έκτακτων καταστάσεων και αντιλαϊκών μέτρων. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Τώρα χρειάζεται ξεσηκωμός, μαζικό κίνημα συμπαράσταση του εργαζομένου και των λαών των περιοχών που ζούμε άμεσα το πρόβλημα και έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε και να διεκδικούμε λύσεις προς όφελος του λαού της Αττικής. Κρίσιμο ζήτημα είναι το κριτήριο με το οποίο γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων. Εμείς λέμε ότι κριτήριο πρέπει να είναι οι σύγχρονες ανάγκες του λαού και όχι οι business των λίγων. Τώρα χρειάζεται να αξιοποιηθεί όλο το επιστημονικό δυναμικό και η ανάπτυξη της τεχνολογίας για να υπάρξει διαχείριση των απορριμμάτων με κριτήριο την υγεία και την ποιότητα ζωής του λαού. Με δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου φορέα διαχείρισης και τελικής διάθεσης των αποβλήτων, που θα έχει προτεραιότητα στην πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και την προώθηση της ανακύκλωσης, με διαλογή στην πηγή.
με καθορισμό σύγχρονων όρων για την ορθολογική ασφαλή αποκομιδή των απορριμμάτων, να ενισχυθούν οι Δήμοι με τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό, το ανθρώπινο δυναμικό και τους σπόρους για την αποκομιδή των δημοτικών αποβλήτων, με διασφάλιση της κατάλληλης υποδομής για χωριστή διαλογή διαφορετικών ειδών απορριμμάτων, με δημιουργία μονάδων επεξεργασίας και χωροθέτηση με επιστημονικά κριτήρια και μακριά από κατοικημένες περιοχές. Δεν χωρά αμφιβολία ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Όμως δεν μπορούμε να δεχτούμε τα αποτελέσματα μιας πολιτικής που όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά το διαιωνίζει και το επεκτείνει. Αλήθεια, με ποια επιστημονικά κριτήρια γίνεται η συνολική διαχείριση των απορριμμάτων? Ή με ποια επιστημονικά κριτήρια επιλέγονται κάθε φορά οι εκάστοτε χώροι διάθεσης απορριμμάτων? Επιλέγονται με κριτήριο την απόσταση από κατοικημένες περιοχές, την απόσταση από ρέματα και θάλασσα, την απόσταση από αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία, από προστατευόμενες περιοχές? Όχι, γιατί αυτά είναι ψηλά γράμματα μπροστά στα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Τους το λέμε δυνατά, δεν έχουμε δύο ζωές για να τους χαρίσουμε αυτή. Οργανώνουμε τον αγώνα μας και διεκδικούμε. Πάρτε πίσω την απόφαση για δημιουργία νέου χιτά στη Φυλή. Να κλείσει τώρα ο χιτά Φυλής. Να αποκατασταθούν ο χώρος και η ευρύτερη περιοχή. Να μετεγκατασταθεί σε ασφαλή θέση ο αποτεφρωτήρας. Να εκπονηθεί ολοκληρωμένη επιδημιολογική μελέτη, χωρίς καθυστερήσεις. Να απαγορευθεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή. Όχι στο νέο έγκλημα για δημιουργία χιτά στο γραμματικό, που από κάθε άποψη είναι ακατάλληλος χώρος. Ένα σχέδιο παράλογο τόσο από οικονομική όσο και από περιβαλλοντική πλευρά. Καμία σκέψη για δημιουργία χιτά-χιτή στα λατομεία της Αττικής, Μουσαμά, Μελετάνη, Τιτάν, Σταμέλο και Κυριακού, που θα αποτελέσει περιβαλλοντικό έγκλημα με πολλές επιπτώσεις. Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας για την κατανομή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και των χώρων τελικής διάθεσης των απορριμμάτων. Να γίνει με βάση τις σημερινές επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες. Την ικανότητα της κάθε υποψήφιας περιοχής με προτεραιότητα την προστασία της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος. Να μπει τέρμα στην ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του συνόλου σχεδόν των εγκαταστάσεων του ΕΘΝΑ. Όχι στην επαναπραγματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης που συνεπάγεται αυτή. Καμία σκέψη για καύση των απορριμμάτων. Όχι στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Να πληρώσει το κεφάλαιο με πρόσθετη φορολογία. Να διασφαλιστούν απόλυτα όλοι οι εργαζόμενοι, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, να τηρούνται και να επεκταθούν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας γιατί το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων δεν κλείνει εδώ. Αντλούμε δύναμη από τη σημερινή μαχητική μας κινητοποίηση και συνεχίζουμε την οργάνωση του αγώνου μας. Τους ξαναλέμε, στο έγκλημα που ετοιμάζουν θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους.